υπόθεσης για τους φερόμενους ως στημένους αγώνες ποδοσφαίρου, Κωνσταντίνος Κιάπε, υπάλληλος της ΕΠΟ, επέστρεψε το απόγευμα στην Αθήνα. Στις 5 παρα 20 το απόγευμα έφτασε στο αεροδρόμιο του Ελληνικού από τη Ζηρίχη ο υπάλληλος των διεθνών σχέσεων της ΕΠΟ, Κωνσταντίνος Κιάπε, που είναι ο σημαντικότερος μάρτυρας στην υπόθεση για τα φερόμενα ως τιμένα παιχνίδια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον Κιάπε, μόλις αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο, περίμενε ισχυρή αστυνομική δύναμη, την οποία ο ίδιος είχε στήσει, επικαλούμενος ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Εκτός από τους αστυνομικούς, τον Κιάπε περίμενε ο εισαγγελέας κ. Δερβέντας, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού κ. Φακιανάκης και ο συνήγορός του κ. Νόντας Ζαφυρόπουλος. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε από τους αστυνομικούς και κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στο 16ο τακτικό ανακριτή στην Ευελπίδων. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα παρακολουθήσετε αποκλειστική συνέντευξη του Κωνσταντίνου Κιάπε στον Αντένα TV. Ο Κωνσταντίνος Κιάπε έφτασε στη σχολή Ευελπίδων για να δώσει την κατάθεσή του μισή ώρα μετά την άφηξή του στην Αθήνα. Στον ανακριτή παρέμεινε για περίπου 30 λεπτά. Προηγουμένως είχε αρχίσει να καταθέτει ο δημοσιογράφος κ. Γεωργιάδης. Ο συνάδελφός του κ. Συρίγος, που επίσης πήγε στον ανακριτή, τελικά θα καταθέσει αύριο. Ο υπάλληλος της ΕΠΟ, κ. Κωνσταντίνος Κιάπε, παρουσιάστηκε μετά την άφηξή του στην Αθήνα στο γραφείο του 16ου τακτικού ανακριτού για να δώσει κατάθεση για την καταγγελία για στημένα παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Τελικά όμως ο κ. Κιάπε πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο στις 2 το μεσημέρι. Ο υπάλληλος της ΕΠΟ, μετά την προθεσμία που έδωσε ο ανακριτής, οδηγήθηκε στην κρατική ασφάλεια όπου κρατείται και η μνηστή του. Ο κ. Κιάπε, που φρουρείται από αρκετούς άντρες αστυνομίας και της ασφάλειας, προτού αναχωρήσει από το μέγαρο της Οδού Ευελπίδων, έκανε μία δήλωση στους δημοσιογράφους. Θέλω να ευχαριστήσω μόνο τις αρχές, τίποτα άλλο. Ο δημοσιογράφος κ. Φίλιππα Συρίγος παρουσιάστηκε σήμερα στον 16ο τακτικό ανακριτή κ. Νικήτα Χριστόπουλο, αλλά τελικά θα δώσει αύριο στις 5 το απόγευμα την κατάθεσή του για την υπόθεση της καταγγελίας για προσυνεννοημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες, για την οποία έχει κληθεί σαν μάρτυρας. Αυτή η χρονική μετάθεση της καταθέσεως του κ. Συρίγου ζητήθηκε από τον ίδιο και έγινε δεκτή από τον κ. Χριστόπουλο. Πάντως, λίγη ώρα προτού μπει στο γραφείο του κ. Χριστόπουλου, ο κ. Συρίγος αρνήθηκε, αρκετά εκνευρισμένος μάλιστα, να μιλήσει στον Αντένα TV σχετικά με το αν έχει να δηλώσει τίποτα για την γνωστή υπόθεση της καταγγελίας αυτής. Ναι, αν θέλετε ιδιαίτερος να φύγει ο Αντένα. Τελικά πάντως, ο κ. Συρίγος δεν μίλησε σε κανένα εκπρόσωπο του τύπου. Για 4 ώρες κατέθεται σήμερα το απόγευμα ο δημοσιογράφος κ. Κώστας Γεωργιάδης στον 16ο τακτικό ανακριτή κ. Χριστόπουλο σχετικά με την καταγγελία για προσυνεννοημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Πάντως ο κ. Γεωργιάδης αρνήθηκε κατά την έξοδό του από το γραφείο του κ. Ανακριτού να δηλώσει οτιδήποτε σχετικό. Για την μυστηριώδη υπόθεση των ποδοσφαιρικών αγώνων ο ανακριτής είχε δουλειά από το πρωί. Τετάρτη απόγευμα, πετάμε στα 35.000 πόδια μαζί με τον συνάδελφο Δημήτρη Σταυρακάκη. Βρισκόμαστε καθοδόν με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Αντένα από Αθήνα για Ζηρίχη, όπου ελπίζουμε να βρούμε τον Κωνσταντίνο Κιάπε, τον υπάλληλο της ΕΠΟ, πρωταγωνιστή και κλειδί στη μυστηριώδη ιστορία που έχει ξεσπάσει γύρω από το ποδόσφαιρο. Όχι σκάνδαλο πια του ποδοσφαίρου, όπως φάνηκε στην αρχή, αλλά σκάνδαλο των σκοτεινών, των ύποπτων παρασκηνίων του ποδοσφαίρου. Ένα σκάνδαλο που αρχίζει πια να παίρνει ορατά πολιτικές προεκτάσεις. Περασμένα μεσάνυχτα στην Ζηρίχη, στο δωμάτιο ενός κεντρικού ξενοδοχείου, και έχουμε κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Κιάπε. Κύριε Κιάπε, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνω την ερώτηση το γιατί φύγατε από την Ελλάδα. Γιατί το σκάσατε, αν θέλετε, από την Ελλάδα. Κύριε Κουί, θέλω να σας ευχαριστήσω εσάς και τον Αντένα που βρισκόσαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Και μου δίδεται η ευκαιρία διαμέσου του Αντένα να πω το λόγο για τον οποίο έφυγα από την Ελλάδα. Ο λόγος είναι ότι κινδύνευα. Κινδύνευα διότι ήρθε ο κύριος Θαλής στο σπίτι μου μαζί με τον πιστόλι του και τον κύριο Επαμεινώντα, με απείλησαν, με χαστούκησαν και είδα ότι δεν είχα πλέον την προστασία εκείνη τη στιγμή. Και πάνω στον πανικό μου σηκώθηκα και έφυγα, αλλά δεν θέλω να σας αποκρύψω ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλω πάντα να λάμψει η αλήθεια. Ναι, πρώτα απ' όλα μας διευκρινίσετε ποιος είναι ο Θαλής και ποιος είναι ο Επαμεινώντας και δεύτερον, δεν σκοπεύετε να γυρίσετε πίσω στην Ελλάδα? Οπωσδήποτε, αύριο, για να βλέπετε ότι θέλω να το αποδείξω αυτό, αύριο επιστρέφω στην Ελλάδα και θέλω η δικαιοσύνη να κάνει το έργο της και να τη βοηθήσω ώστε να βγει η αλήθεια παντού, στη φόρα. Από τη στιγμή που δεχθήκατε αυτή την εκβιαστική επίσκεψη χθες τα ξημερώματα, τότε γιατί δεν καταφύγατε
Τι δικαιοσύνη ξαναεί σε ένα αστυνομικό τμήμα και προτιμήσατε να φύγει το εξωτερικό? Και πάλι εμένα μου μένει αυτή η απορία, κύριε Κιάπερ. Θα πρέπει να σας πω ότι μέσα στο αυτοκίνητο του κυρίου Θαλή έχω δει κατά το παρελθόν ένα αστυνομικό πηλίκιο. Πιστεύω ότι έχει κάποιες διασυνδέσεις στην αστυνομία και δεν ξέρω αν έχει βέβαια διασυνδέσεις με την ελληνική αστυνομία. Από τη μία θα ήθελα να πιστεύω απλώς ότι έχει ένα αστυνομικό πηλίκιο, από την άλλη δεν ξέρω όμως. Ποιος λοιπόν είναι αυτός ο Θαλής, για να επανέλθουμε στην προηγούμενη ερώτηση, και ποιος είναι αυτός ο Επαμεινώντας? Ο Επαμεινώντας έχει το στυλ του Μπράβου. Ο Θαλής όμως είναι και εγκέφαλος κατά κάποιον τρόπο. Είναι πιο εγκεφαλικός τύπος. Είναι ένας τύπος ο οποίος με εκβιάζει εδώ και αρκετό καιρό και φυσικά κάτω από την απειλή του περιστρόφου, το οποίο μου το κολλά στον κρόταφο. Θέλω να καταλάβετε ότι αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Και μάλιστα έχω και αποδεικτικά στοιχεία να σας δείξω τον μπουφάν μου, το οποίο δυστυχώς τώρα δεν το έχω μαζί μου, το τι μου το κάνανε. Γνωρίζετε τι συνέβη στην οδό Εφέσου? Όχι. Θα πρέπει να σας πω ότι στην οδό Εφέσου, γιατί η μισή Ελλάδα μπορεί να νομίζει ότι είμαι μυθομανής, ένα Fiat που με κυνηγούσε και έτρεχα μέσα στα στενάκια για να φύγω, πυροβόλησε. Και μάλιστα θα ήθελα να παρακαλέσω μία κυρία η οποία ήταν πεζή και η οποία μου είπε: «Παιδάκι μου, φύγε από τον κήπο». Κατάλαβε και είδε το φιατάκι και ίσως αυτή να έχει συγκρατήσει και τον αριθμό του. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και θα ήθελα αυτή την κυρία η οποία ήταν πεζή να μας βοηθήσει, διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Κουίκ, εμένα κινδυνεύει η ζωή μου. Αλλά θέλω να επιστρέψω, να βοηθήσω τη δικαιοσύνη και ζητώ μόνο τη συμπαράστασή της, ιδιαίτερα στο θέμα της σωματικής μου ακεραιότητας και στις απειλές που δέχομαι για την οικογένειά μου. Κύριε Κιάπερ, αυτό το επεισόδιο στην οδό Εφέσου πότε έγινε? Έγινε την ημέρα πριν αναχωρήσω για το αεροδρόμιο. Την ίδια μέρα που αναχωρούσα για το αεροδρόμιο έγινε το πρωί αυτό το συμβάν, γιατί έψαχνα για ταξί για να φύγω για το αεροδρόμιο και να αγοράσω ένα εισιτήριο όποιο ήταν με την πρώτη πτήση. Αν ήταν και για την Βουλγαρία θα πήγαινα στην Βουλγαρία. Πολλοί νομίζουν ότι ήρθα για συγκεκριμένο σκοπό εδώ στην Ελβετία. Βέβαια, ότι ήρθα στην Ελβετία και ήταν η πρώτη πτήση στις 11 η ώρα, με διευκόλυνε και ήρθα εδώ. Ναι. Τώρα, ο Θαλής πώς μπήκε μέσα στη ζωή σας και τι σχέση έχει με την επιστολή που φέρει την υπογραφή Κάπα Δημητριάδης? Ο Θαλής είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μου έδωσε την επιστολή και με διέταξε κάτω από το όπλο ότι τη θέλει μεταφρασμένη. Και μου λέει δεν υπάρχει άλλο θέμα. Όταν εμένα μου δίνουν μια επιστολή απλώς για μετάφραση και ξέρω ότι κάποιος άλλος θα την υπογράψει, τι πρόβλημα να υπήρχε? Δεν τη μετέφρασα εγώ και παρόλα αυτά τα υπόλοιπα τα γνωρίζει η δικαιοσύνη και τα έχω δηλώσει στον κύριο Κολιοκώστα, ο οποίος θα κάνει το έργο που πρέπει να κάνει. Ο Θαλής είναι γνωστός μας, δηλαδή τον ξέρουμε, είναι άνθρωπος που έχει απασχολεί στη δημοσιότητα, είναι παράγων ή δεν το ξέρετε τελείως, πρώτη φορά τον βλέπατε στη ζωή σας? Τον έχω δει 1-2 φορές στο Ολυμπιακό στάδιο επίσης, αλλά πιστεύω ότι είναι εύκολη η εντόπιση του, διότι έχει ένα γκολφ με πινακίδες άμμο, καθώς και ένα Land Rover με στοιχεία YJV. Επαφές με αθλητικούς παράγοντες και κυρίως με παράγοντες της ΕΠΟ? Οπωσδήποτε πρέπει να είναι γνωστός με τα πολύ ψηλά κλιμάκια της ΕΠΟ. Να τολμήσω την ερώτηση κατά πόσον, κύριε Κιάπερ, έχετε ενδείξεις, αποδείξεις, στοιχεία ότι παράγοντες της ΕΠΟ βρίσκονται μέσα σε αυτή την υπόθεση? Θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ότι αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο κύριος εισαγγελέας πρώτα και μετά εκεί. Σας ζητώ συγγνώμη βέβαια γι' αυτό, αλλά η δικαιοσύνη πρέπει να έχει πρώτα εκείνη αυτά τα στοιχεία. Η ελευθεροτυπία, πώς μπήκε μέσα σε αυτή την υπόθεση? Ήτανε μέσα στο σχέδιο ότι η ελευθεροτυπία που έχει αυτούς τους δύο δημοσιογράφους με επιθετικό στυλ θα έκανε πάταγο το θέμα. Απόδειξη είναι ότι και κάποιοι άλλοι διαβεβαίωσαν και επιβεβαίωσαν στην ελευθεροτυπία μερικά πράγματα. Αυτοί που επιβεβαίωσαν ορισμένα πράγματα είναι παράγοντες ΕΠΟ, κύριε Κιάπε? Ονόματα δεν λέμε, το αφήνω σε εσάς. Πέρα όμως από αυτό, η όλη υπόθεση ενώ ξεκίνησε να είναι σκάνδαλο ποδοσφαίρου, αρχίζει πια να παίρνει πολιτικές προεκτάσεις. Αρχίζει να μυρίζει
πολιτικό παρασκήνιο. Κοιτάξτε, θα ήθελα πρώτα να ζητήσω και δημόσια για άλλη μια φορά συγγνώμη από τους κυρίους Δημητριάδη, Σαλιαρέλη, Γιδόπουλο, Κολοκυθά, Γερμανάκο, τον κύριο Φύριο, τους οποίους θέλω να ξέρουν ότι αυτή η επιστολή σε μένα θα μου έχει για όλη μου τη ζωή, θα έχω κάποιες τύψεις που αθώους ανθρώπους διαμέσου εμού τους κάναν πρωτοσέλιδο. Αλλά θέλω να καταλάβουν ότι δεν υπήρξε από μένα εγώ δεν γνώριζα ότι θα έπρεπε υπό το όπλο να το υπογράψει κάποιος. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Εγώ νόμιζα ότι θα την έπαιρνε ο κύριος Δημητριάδης. Γι' αυτό την έδωσε και στην αραβωνιαστικιά μου για μία απλή μετάφραση, όχι για τίποτε άλλο. Η οποία αραβωνιαστικιά σας αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται και εκείνη με την δικαιοσύνη και με τις αστυνομικές αρχές. Δυστυχώς, κύριε Κουίκ, για άλλη μια φορά στη ζωή αποδεικνύεται ότι οι μικροί, οι αθώοι, και καμία φορά αν είναι και αφελείς όπως εγώ, εμπλέκονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα πρέπει να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Κάποτε όταν ο κύριος Σταλής με εξεβίασε με το όπλο του κλπ, θέλησα να πάω στο ΙΓ αστυνομικό τμήμα στη Λεωφόρο Συγκρού. Εκεί είδα απ' έξω το αυτοκίνητο του κυρίου Σταλή και αμέσως βγήκε ο Σταλής και μου λέει «Κωστάκη, τι γυρεύεις εσύ εδώ?» Καταλαβαίνετε ότι δίστασα πλέον να προχωρήσω και ακύρωσα τη σκέψη αυτή που είχα στο νου μου. Πλην όμως δεν μου απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση που αναφέρθηκα στις πολιτικές πια προεκτάσεις που παίρνει το όλο θέμα, έχοντας ξεφύγει πια από το χώρο του ποδοσφαίρου. Κοιτάξτε, τα άτομα που χτυπήθηκαν μέσα από την επιστολή ανήκουν σε έναν πολιτικό χώρο, όλοι σχεδόν στον ίδιο, εκτός από έναν ίσως παράγοντα. Ναι, στο φιλελεύθερο, στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς το γνωρίζετε και καλύτερα, ναι, αλλά όχι, γιατί είναι το επάγγελμά σας να είστε δημοσιογράφος. Εγώ βέβαια είμαι ένας απλός υπάλληλος της ΕΠΟ. Τώρα, γυρίζοντας πίσω στην Αθήνα, κύριε Κιάπε, τι νομίζετε ότι θα μπορείτε να προσφέρετε για την πλήρη διελεύκανση της όλης ιστορίας? Τι δεν έχετε πει στον εισαγγελέα, στον κύριο Κολιοκώστα, ή αν είστε διατεθειμένος πια να φτάσετε μέχρι τέλος την κατάθεσή σας? Θέλω να σας τονίσω ότι στον κύριο Κολιοκώστα, τον κύριο εισαγγελέα, θα έχω πει το 75%. Υπάρχει όμως ένα 25% που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι που θα καταθέσω και θα το μαρτυρήσω του κυρίου Κολιοκώστα. Φαντάζομαι ότι σε αυτό το 25% εμπεριέχονται πλέον ονόματα, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμής θα έχετε αποφύγει. Δεν θα ήθελα να απαντήσω. Η οξυδέργειά σας για άλλη μια φορά φαίνεται. Κύριε Κιάπε, και η πεθερά σας ή η μητέρα σας έχει επίσης ένα πρόβλημα, έχει εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση και από ό,τι τουλάχιστον είχαμε τις πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές την αναζητούσαν σήμερα και με ιατροδικαστή μάλιστα, για να δει αν και κατά πόσο είναι κατάκητη. Κοιτάξτε, αυτό είναι το μελανό σημείο της όλης υποθέσεως, δυστυχώς, που σε αυτή την υπόθεση εντελώς αθώοι άνθρωποι παρασύρθηκαν από εμέ. Και όπως εγώ είχα παρασυρθεί από τη βία που ασκούσαν αυτοί οι άνθρωποι σε μένα και έγιναν αυτά που έγιναν. Από ποιον να πρώτο ζητήσω συγγνώμη? Οι τύψεις μου, έχω γίνει ένα ράκος. Αναρχίσω από τη μητέρα μου, να σκέφτομαι τον κύριο Δημητριάδη, να σκέφτομαι τον κύριο Φύριο, να σκέφτομαι όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διασύρθηκαν διαμέσου μιας επιστολής και που ο τύπος το είχε κάνει μεγάλο θέμα. Πότε άρχισαν τα πρώτα απειλητικά, μάλλον όλη αυτή η ιστορία από πότε ξεκίνησε, κύριε Κιάπε, για να δούμε χρονολογικά που εντάσσεται? Αυτή η περιπέτεια μπορώ να πω ότι αρχίζει από τα μέσα Φεβρουαρίου. Τόσο σύντομα. Βέβαια. Ναι, και πώς δικαιολογείται το ότι η επιστολή δημοσιεύτηκε πρώτα και μετά την παρέλαβε η FIFA? Διότι απλούστατα δόθηκε πρώτα το αντίγραφο στην ελευθερωτική και μετά ταχυδρομήθηκε. Εσείς είχατε καμία σχέση στην επίδοση του αντιτύπου ή της επιστολής? Βέβαια. Είχα την εντολή οπωσδήποτε να δοθεί. Που στη FIFA ή στην ελευθερωτική? Συγγνώμη που ρωτάω, δεν καταλαβαίνω. Στην ελευθερωτική. Δηλαδή μου είχαν βάλει και τον πιστόλι πάλι στον πρόθεσμο. Αυτό δώσ' το λένε στον ξάδελφο το Δημητριάδη
τον Γεωργιάδη, συγγνώμη, διότι αυτοί είχαν επιλέξει ειδικά την ελευθεροτυπία και αυτούς τους δημοσιογράφους, διότι πιστεύαν ότι θα κάναν κάποιος άλλο αυτό. Κύριε Κιάπε, εάν σας ρωτούσα πώς θα δείτε τον εαυτό σας, αθώο ή ένοχο, τι θα μου λέγατε? Οι τύψεις μου μόνο που με βαραίνουν για όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι, πιστεύω, υπεραρκετές και θα με βασανίζουν σε όλη μου τη ζωή. Ζητώ δημόσια συγγνώμη, αλλά κατά βάθος θέλω να καταλάβει η κοινή γνώμη ότι εγώ υπήρξα ένα εκτελεστικό όργανο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι υπό την απειλή του όπλου με παρέσυραν να γίνουν αυτά που έγιναν. Δεν είχατε δύναμη να αντισταθείτε? Δυστυχώς, κύριε Κουίκ, όταν θέλεις κάποιον να πας να τον καταδώσεις και τον βλέπεις και έξω από το τμήμα να φιγουράρει, μετά είναι πολύ δύσκολο. Και ξέρετε ότι το ένα σφάλμα φέρνει το δεύτερο και το τρίτο. Και όταν μπει στην αλυσίδα, τότε γίνεται μεγάλη. Κύριε Κιάπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πότε θα γυρίσετε πίσω στην Ελλάδα? Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα εσάς προσωπικά, αλλά και τον Αντένα TV, να σας διαβεβαιώσω ότι αύριο θα επιστρέψω στην Ελλάδα να τεθώ στη διάθεση του κυρίου Κολιοκώστα του εισαγγελέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν λέτε αύριο, ήδη είναι περασμένα μεσάνυχτα, σχεδόν ξημερώματα Πέμπτης. Άρα μιλάμε για σήμερα στην ουσία. Έχετε δίκιο. Βλέπετε, το νου μου τον έχω χάσει πλέον με αυτά που μου συμβαίνουν. Πρέπει να σας πω ότι και σήμερα εδώ στη Ζυρίχη δέχτηκα απειλητικό τηλεφώνημα από τον κύριο Ταλή, ο οποίος μου είπε «Θα σε φάω», ενώ ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο, και μάλιστα και ένας δημοσιογράφος ήταν παρόν, το κατάλαβε. Και αμέσως εμβρόνητος πήρα τους δρόμους να φύγω από το ξενοδοχείο, διότι δεν γνωρίζω πλέον για τη σωματική μου αγεριότητα τι γίνεται. Πώς σας βρήκε, συγγνώμη? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να γνωρίζω πώς με εντόπισε, διότι εγώ από χτες ήμουνα με 5 δημοσιογράφους και ρεπόρτερ μαζί από χτες το βράδυ. Διότι το πρώτο που έκανα σαν φυγάς ήταν να επικοινωνήσω με τον κύριο Αργύρη Κοκκινάκη, να τον παρακαλέσω να ζητήσω να επικοινωνήσω με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, διότι ήθελα να μεθοδεύσω αμέσως την επιστροφή μου για να τεθώ στη διάθεση της δικαιοσύνης. Με τον κύριο Σφακιανάκη, με τον οποίο μιλήσατε τελικά, από ό,τι ξέρω. Βέβαια, μίλησα με τον κύριο Σφακιανάκη και θέλω να τον υπερευχαριστήσω, τον κύριο Σφακιανάκη. Και ζητώ και συγγνώμη που τον ξέχασα να ζητήσω και άλλη μια φορά και συγγνώμη, γιατί και ο κύριος Σφακιανάκης αναφέρεται σε αυτή την άσχημη επιστολή. Ναι, εχθές το πρωί που μιλήσαμε από την εκπομπή είχατε φτάσει στα πρόθυρα ή στα όρια της κατάρρευσης, κύριε Κιάπε. Πραγματικά είχατε φτάσει στα όρια της κατάρρευσης και τη στιγμή δεν ξέρω τι συνέστημα είχα μέσα μου, αλλά κλαίγατε, ζητούσατε απελπισμένα βοήθεια. Τώρα σας βλέπω κάπως πιο ήρεμο και συγκροτημένο στη σκέψη. Ναι, διότι θα πρέπει να πω ότι ο κύριος Φακιανάκης με πολύ μεγάλη συμπάθεια θέλει να δει το ζήτημά μου. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχάσω και τον κύριο Μιλωνά, ο οποίος εξ αρχής ήθελε να βοηθήσει, και φυσικά οι αρχές της δικαιοσύνης και ο εισαγγελέας. Πιστεύω ότι θα του ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη από όλους, αλλά θα ζητούσα την επίοικιά του. Ναι, εμφανιστήκατε όμως, θυμάμαι αυτή την ημέρα, να αναιρείτε τη μία ώρα όσα λέγατε την προηγούμενη. Κοιτάξτε, κύριε Κουίκ, ο φόβος, από τη μία μπορεί να θέλεις να μιλήσεις, αλλά η σκέψη σου ότι ίσως και το βράδυ θα είσαι πεθαμένος, σε κάνει και το σκέφτεσαι πάρα πολύ καλά. Διότι εγώ τελικά δεν είχα την προστασία της αστυνομίας. Και απόδειξη είναι ότι στις 6 το πρωί αυτοί οι κύριοι ξαναήρθαν. Μήπως το συμβάν της Εφέσου το ξεχάσατε, που μου φαίνεται ότι σας το ανέφερα. Απόγευμα της Πέμπτης, πριν λίγες ώρες. Βρισκόμαστε ήδη στον ελληνικό εναέριο χώρο και επιστρέφουμε πίσω στην Αθήνα μαζί με τον συνάδελφο Δημήτρη Σταυρακάκη. Μαζί μας στο αεροπλάνο του Αντένα TV και ο κύριος Κωνσταντίνος Κιάπε. Κύριε Κιάπε, όπως είχατε πει, επιστρέφετε στην Αθήνα, γυρίζετε στην Αθήνα. Ναι, θέλω πρώτα να καταλάβετε ότι εγώ έφυγα από την Αθήνα διότι κινδύνευα. Θέλω και πάλι να τεθώ στη διάθεση της δικαιοσύνης ώστε
να φύγει οποιαδήποτε κατηγορία από πάνω. Κύριε Κιάπε, είναι αλήθεια σύμφωνα τις πληροφορίες που έχουμε ότι δεχτήκατε νέες απειλές σήμερα το πρωί από το τηλέφωνο? Βέβαια, είναι αλήθεια. Σήμερα το πρωί δέχτηκα νέες απειλές, οι οποίες μάλιστα συγκεκριμένα δεν επιθυμούν την επιστροφή μου στην Αθήνα. Ήταν απειλές για σας, απειλές για την οικογένειά σας, για όλους? Ήταν απειλή ότι αν επιστρέψω, ένα προσφυλές πρόσωπο δικό μου θα πάθει μεγάλο κακό και θα αυτοκτονήσει. Στην φωνή του αναγνωρίσατε κάποιον από όσους έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία? Μάλιστα, ήταν πάλι ο κύριος Θαλής και το λέω. Σε λίγα λεπτά προσγειωνόμαστε πια στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και εκεί θα σας περιμένει και ο εισαγγελέας και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και ο συνήγορός σας. Και από εκεί και πέρα φαντάζομαι ότι δεν θα έχετε πια την ευκαιρία να μιλήσετε με δημοσιογράφους. Θέλετε κάτι τελευταίο να πείτε πριν συνεχίσετε την κατάθεσή σας ως μάρτυρας? Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ζητήσω δημόσια συγγνώμη από όλους, από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και όλους όσους αναφέρονται σε αυτή την άσχημη επιστολή καταγγελία. Να ευχαριστήσω εσάς προσωπικά, κύριε Κουίκ, για όλη αυτή τη συμπαράσταση που θέλετε να δείξετε σε μένα, έναν απλό εργαζόμενο υπάλληλο της ΕΠΟ. Ανεξάρτητα με τα όσα μας είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Κιάπε, το κλειδί, ο βασικότερος μάρτυρας σε αυτή την ιστορία του φοβερού παρασκηνίου του ποδοσφαίρου, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία του δημιουργούν ερωτηματικά, αλλά αν θέλετε και σε εμάς. Ότι στη Ζυρίχη, κατεφεύγοντας από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, αυτός ο περίφημος Θαλής μπορούσε, τον ανακάλυπτε, τον έπαιρνε τηλέφωνο και τον απειλούσε.